Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα αλλά και θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία με τον κύριο πρόεδρο Μουεμφιετζόγλου, τον πρόεδρο της Πατριωτικής Ένωσης, τον οποίο φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Κύριε Φιετζόγλου, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι στο κανάλι σας και θέλω να υπενθυμίσω ότι πέραν όλων των άλλων είμαι και υποψήφιος βουλευτής στο νομό Κοζάνης. Μάλιστα, αυτό είναι μια είδηση που μας δίνετε. Δεν το ξέραμε ότι θα είστε υποψήφιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Και επειδή έχουμε εκλογές, 21 Μαΐου ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Ένα πρώτο σχόλιο. Από χθες ξεκίνησαν οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών εν όψη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Τι είναι αυτό που πρέπει να περάσετε στους πολίτες ώστε 21 Μαΐου να σας ψηφίσουν, κύριε Φιετζόγλου? Εγώ έχω να περάσω στους πολίτες όλης της Ελλάδος, αλλά ιδιαίτερα στους πολίτες του νομού Κοζάνης, μόνο την αλήθεια. Έχω να τους πω ότι η Πατριωτική Ένωση θα αντιστρέψει το πρόβλημα το δημογραφικό. Δεν θα γεννάμε και δεν θα γεννάμε, θα ασπίσουμε να γεννήσουμε παιδιά, να κάνουμε οικογένειες, να μην φύγουν τα παιδιά μας έξω, να μπορούν να έχουν καλές δουλειές και να ζουν εδώ στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, και να κάνουν παιδάκια και να μην γεμίσουμε μουσουλμάνους από τον Μπαγκλαντές, από τον Πακιστάν, αλλά μονάχα Ελληνόπουλα, τα οποία να προωθήσουν την πατρίδα μας μπροστά υπερήφανα και άξια. Μάλιστα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας, κύριε Πρόεδρε? Βλέπουμε, ακούμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί σε αυτές τις εκλογές τι θα ψηφίσει. Μιλάνε κάποιοι αρχηγοί κομμάτων για κυβερνήσεις συνεργασίας. Η νύχτα κυβέρνηση μιλάει ότι θα πρέπει να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση και αυτοδύναμη. Ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός? Η Πατριωτική Ένωση καταρχάς απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό. Ναι. Από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά. Δεν υπάρχουν πια ιδεολειψίες, δεν υπάρχουν προσωπικά συμφέροντα. Υπάρχει μόνο το συμφέρον των παιδιών μας και το συμφέρον της Ελλάδος. Άρα, ναι, καλούμε όλους τους Έλληνες να ψηφίσουν. Να προψηφίσουν στις εκλογές, να μην έχουμε αποχή μεγάλη. Ένα. Δεύτερον, τους καλούμε να συγκρίνουν. Να συγκρίνουν διάφορα κόμματα και αυτά τα οποία πιστεύουν και να επιλέξουν το καλύτερο για το καλό της Ελλάδος. Και ρωτώ, ποιο άλλο κόμμα ενδιαφέρεται για το δημογραφικό πρόβλημα? Ποιο άλλο κόμμα ενδιαφέρεται για τη συμφωνία των Πρεσπών που είπε ο Μητσοτάκης ότι την αλλάξει και δεν την άλλαξε? Ποιο άλλο κόμμα ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη, να δουλέψουν όλες οι μονάδες μας στη ΔΕΗ και να μπορέσουμε να πουλήσουμε στην Ευρώπη γρήγορα φυσικό αέριο και να γίνουμε μια πλούσια χώρα, να μπορέσουμε να φέρουμε επενδύσεις? Ποιος άλλος ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ? Βλέπετε κανένα ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ να έχουν οι Έλληνες μια αξιοπρεπή, γρήγορη περίθαλψη? Ποιος άλλος ενδιαφέρεται για την παιδεία μας που θέλουν να την κάνουν μια απολυτιστική παιδεία και να μας κάνουν να χάσουμε την προσωπικότητά μας σαν Έλληνες? Ποιοι άλλοι ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη που βλέπετε τυραννιέται όλος ο κόσμος επί χρόνια για να πάρει μια απόφαση και αυτή η απόφαση εν πολλής επηρεάζεται από την πολιτική ηγεσία? Μόνο η Πατριωτική Ένωση, η οποία δεν έχει καμία υποχρέωση. Δεν μπορεί κανείς να μας εκβιάσει. Δεν μπορεί κανείς να μας πιέσει. Ούτε Έλληνας ολιγάρχης, ούτε ξένοι. Άρα το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η πατρίδα και το μέλλον των Ελλήνων. Και γι' αυτό καλούμε όλους τους Κοζανίτες 100% να ψηφίσουν την Πατριωτική Ένωση. Τον πρόεδρο Μουεμφιετζόγλου, τον δικό τους άνθρωπο, γιατί εγώ 30 χρόνια δούλευα εκεί νύχτα μέρα. Πώς πήρατε απόφαση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φιετζόγλου, να είστε υποψήφιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης? Τι είναι αυτό που σας οδήγησε να είστε υποψήφιος εδώ, στον ομό της Κοζάνης, κύριε Φιετζόγλου? Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, σαν αρχηγός κόμματος, έχω δυνατότητα να λάβω μέρος σε τρεις περιφέρειες. Ναι. Και εγώ επέλεξα τις περιφέρειες της Μακεδονίας.
γιατί η ψυχή, η καρδιά της Ελλάδος είναι η Μακεδονία. Ποιες περιοχές θα είστε εκτός από την Κοζάνη? Είμαι στη Δράμα και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Κοζάνη έχω ζήσει 30 χρόνια, κάνοντας τους σταθμούς, σκάβοντας εκατομμύρια κυβικά νύχτα, μέρα με τα χιόνια, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα. Δέθηκα με τον κόσμο, δέθηκα με τους συνεργάτες μου, δέθηκα με τους απλούς ανθρώπους που αγωνιστήκαμε παρέα και θέλω και πάλι να την προασπίσω, να προασπίσω την περιοχή, διότι θέλω να την αδειάσουν. Την αδειάσει η Νέα Δημοκρατία την περιοχή. Εγώ θέλω να γίνουν επενδύσεις, να δουλέψουν οι μονάδες μας όπως μέχρι τέλος, τέλους. Όχι να κλείσουν όλες οι μονάδες της ΔΕΗ, να ξανανοίξουν τα λειτουργία, να φέρω ξανά τον κόσμο που απολύθηκε και να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ εγώ με όλη μου τη δύναμη την Μακεδονία μας. Άρα γι' αυτό είμαι στην Κοζάνη, γι' αυτό είμαι στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό είμαι στη Δράμα. Ωραία. Τώρα να έρθω και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο τις προηγούμενες μέρες πήρε τεράστια διάσταση. Είχαμε την απόφαση του Πρωτοδικείου της Φλόρινας για το λεγόμενο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας. Αντιδράσατε κι εσείς και με ανακοπές και με παρεμβάσεις. Βγήκατε και με ένα δελτίο τύπου και μιλήσατε για προπαγάνδα από τον Πρωθυπουργό των Δικαιοσκοπίων για δίθεν μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Ακούσαμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Γιώργο Κασαπίδη, να είναι ενάντια σε αυτή την απόφαση και υπήρχε και παρέμβαση της περιφέρειας με δικηγόρο στο θέμα αυτό. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, κύριε Πρόεδρε, η αναγνώριση του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας από το Πρωτοδικείο της Φλόρινας? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται να τελειώσει αυτό το θέμα. Θα νικήσουμε στο τέλος. Μάλιστα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος, γιατί η αλήθεια, το εθνικό συμφέρον είναι μαζί μας. Και αυτή η πλαστογραφία αυτών των δίθεν Μακεδόνων μέσα εισαγωγικά δεν θα περάσει. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, στις 6 του μηνός, υπάρχει η εξέταση νέας της ανακοπής από 60 Έλληνες πολίτες. Εγώ είμαι μάρτης. Εγώ θα είμαι στη Φλόρινα και θα υποστηρίξω ενώπιον του δικαστηρίου τους λόγους για τους οποίους υπάρχει άμεσο συμφέρον των εν λόγω ανθρώπων που κάνουν την τρίτη ανακοπή, και δεύτερον ότι η γλώσσα η οποία ονομάζεται δίθεν μακεδονική στα Σκόπια δεν έχει καμία σχέση με την γλωσσολαλιά που μιλούσαν ορισμένοι άνθρωποι σε ορισμένα χωριά, η οποία ήταν ένα μείγμα σλαβικών, τουρκικών και ελληνικών λέξεων. Άρα, τι ζητάνε αυτοί? Ζητάνε ουσιαστικά να εφητήσουν μέσα στον ελληνικό λαό μια ξένη γλώσσα, ότι δήθεν είναι η γλώσσα του ιδιώματος που μιλούσαν ορισμένοι στα κρατικά χωριά μας. Πάντως βλέπουμε ότι οι Σκοπιανοί και ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Κοβατσεύσκη, μιλάει επανειλημμένα, δεν έχουν υποχωρήσει ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος, κύριε πρόεδρε. Επιμένουνε. Κοίταξε να δεις. Εμείς στην Πατριωτική Ένωση έχουμε ορκιστεί ότι θα την καταργήσουμε αυτή τη συμφωνία. Έχουμε ορκιστεί. Όχι έχουμε δηλώσει, όχι έχουμε υποσχεθεί. Έχουμε ορκιστεί και θα πολεμήσουμε συνεχώς, πάντα. Λοιπόν, εγκληματίας ο Τσίπρας που υπέγραψε αυτή τη συμφωνία, εγκληματίας ο Μητσοτάκης, ο οποίος ενώ είπε ότι θα την αλλάξει, τώρα υποστηρίζει τους Σκοπιανούς. Αυτή δυστυχώς είναι αλήθεια. Είστε αισιόδοξος ότι τελικά θα υπάρχει με τις παρεμβάσεις άλλη απόφαση το επόμενο διάστημα? Εμείς απαιτούμε από τη δικαιοσύνη να πράξει το έργο της ανεξάρτητα, ανεπηρέαστα και δίκαια. Μάλιστα. Και αναμένουμε αυτό από την ελληνική δικαιοσύνη. Εάν υπάρχει κάποιο λάθος, εμείς θα αναπτύξουμε λεπτομερώς τους λόγους. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι λόγοι είναι ατράνταχτοι. Μάλιστα. Και αναμένουμε θετική εξέλιξη. Ωραία. Να έρθω λίγο και στα ελληνοτουρκικά, να κλείσουμε με αυτό. Βλέπουμε την τελευταία περίοδο μια ελληνοτουρκική φιλία ξανά, με επιστολές Ερντογάν, με τον Τσαβούσογλου, με το Δένδια.
Ποια είναι η άποψή σας? Είδαμε και ένα δελτίο τύπου σήμερα, η ελληνοτουρκική φιλία, προπέτασμα για νέες ελληνικές υποχωρήσεις. Ένα δικό σας, μια δική σας παρέμβαση και πάλι. Εμείς έχουμε ελάχιστο μυαλό, όπως έχουν και όλοι οι Έλληνες. Γνωρίζουμε ότι οι Τούρκοι δεν γίνονται ποτέ φίλοι. Οι Τούρκοι έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο τηρούν, κοροϊδεύουν και είναι αφελείς εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν, λόγω σεισμών ή λόγω άλλων θεμάτων, θα έχουμε κάποια αλλαγή. Οι Τούρκοι δεν αλλάζουν. Οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο, οι Τούρκοι θέλουν τη Θράκη μας, οι Τούρκοι θέλουν τα νησιά μας του Ανατολικού Αιγαίου, οι Τούρκοι θέλουν το τουρκολιβικό μνημόνιο και θέλουν τα μισά μας πετρέλαια και φυσική και το φυσικό μας αέριο. Εμείς, δεύτερη μικρασιατική καταστροφή, αλλά πρέσπα στο Αιγαίο, δεν θα επιτρέψουμε. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια των ψήφων των Ελλήνων, οι οποίοι δεν θα ανεχθούν υποχώρηση, γιατί αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι θέλουν τους Τούρκους μαζί τους και γι' αυτό θα μας αναγκάσουν, θα μας πιέσουν στην υποχώρηση. Άρα δηλαδή ακόμα και ο Ερντογάν να φύγει και να έρθει ο Κιλιντσάρογλου, που εκεί μέσα είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, δεν θα δούμε κάποια φιλία, δεν θα δούμε μια αλλαγή πολιτικής? Όχι. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ο Κιλιντσάρογλου είναι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή είναι συνέχεια του κόμματος του Κεμάλ Ατατούρκ. Και είναι πιο επιθετική εναντίον μας από τον, και από τον Ερντογάν. Του λέγανε τον Ερντογάν ότι δήθεν 20-21 παίζανε και τα νούμερα, νησιά μας τα κατέλαβαν οι Έλληνες, και γιατί δεν πας εσύ να τα ελευθερώσεις? Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτοί, και για να κάνουν πλέον και τους πιο εθνικιστές, θα είναι πιο επιθετικοί από τον Ερντογάν. Και κάτι άλλο, θα το παίξουν λίγο φιλοδυτικοί, ναι, και θα ζητήσουν ανταλλάγματα από τους Αμερικάνους. Πού θα δώσουν οι Αμερικάνοι ανταλλάγματα από την Ελλάδα? Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, οι Τούρκοι δεν αλλάζουν. Οι Τούρκοι είναι ο αιώνιος κύριος της πατρίδος. Μην πιστεύετε τους εθνομιδελιστές μέσα στην Ελλάδα. Πιστέψε ένα πράγμα, πρέπει να είμαστε δυνατοί, αποφασισμένοι για να βοηθήσουμε την πατρίδα. Να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια άμεσα. Και αυτό θα το επιδιώξει η Πατριωτική Ένωση. Άμεσα να προχωρήσουμε στην κήρυξη της ΑΟΣ μας και να στείλουμε, να πουλήσουμε το καλό μας φυσικό αέριο στην Ευρώπη, να κάνουμε την πατρίδα μας πάμπλουτη, να φέρουμε επενδύσεις και να προχωρήσουμε μια νέα Ελλάδα υπερήφανη που θα αγαπάει τα παιδιά της και τα βοηθάει να γίνουν ακόμα και καλύτερα, γιατί έχουν τα καλύτερα μυαλά του κόσμου. Σας ευχαριστώ δερμά για την παρουσία σας. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Είμαστε στην πολιτική πλέον, στην προεκλογική περίοδο. Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, κύριε Πρόεδρε, μια που είστε και υποψήφιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ευχαριστώ και εγώ και χαιρετώ τους άξιους πατριώτες της Κοζάνης και θα είμαι σύντομα κοντά και τους καλώ την επόμενη εβδομάδα στη Φλόρινα να έρθουν να υποστηρίξουν την προσπάθειά μας, ώστε αυτό το κατάπτυστο σωματείο, το οποίο θέλει να περάσει μειονοτική δίθεν μακεδονική ομάδα στην Ελλάδα, να ανατραπεί, διότι είναι ύπουλο, βρώμικο και εχθρικό εναντίον της πατρίδας μας. Είναι θέμα τιμής. Ελάτε και εσείς όλοι μαζί να υποστηρίξετε την προσπάθειά μου για να πετύχουμε το δίκαιο, το ηθικό και το τίμιο. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.